τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση και για τα ανοίγματα που κάνει και για την έλευση του Μοράλες mm. εδώ, η αντιπολίτευση σηκώνει αυτό το θέμα, αλλά και γενικότερα ότι ο Πρωθυπουργό προσπαθεί να δώσει ένα κλίμα με το Ευρωψηφοδέλτιο και με τα ονόματα, βάζοντα ανθρώπους που στο παρελθόν δεν είχανε, πώς να σου πω, στο δημόσιο διάλογο του, δεν ήταν, ας πούμε ε, δεν προήγαγαν ας πούμε την ευρωπαϊκή ιδέα ή εν πάση περιπτώσει την, ε, ε, αυτά τα, τα, τα tweet, ας πούμε, της κυρίας ε, Λοίζου ήθελα να σας πω. <laughs> Α, αυτό εκεί είναι εδώ. <laughs> <laughs> Όχι, θέλω η... να σας πω ότι... Ναι, ναι ήδη... ωραία. Ε, τώρα, η ερώτηση είναι αν ε, δέχεται κριτική η κυβέρνηση για το Ευρωψηφοδέλτιο, Δηλαδή, καταρχήν το Ευρωψηφοδέλτιο δεν έχει κλείσει ακόμα. Έχουν ανακοινωθεί 16 άτομα. Τα πρώτα 16 άτομα, κατά τη γνώμη μου, σηματοδότησαν ένα κοινωνικό και, και πολιτικό άνοιγμα, όχι όμω υψηλή εμβέλεια. Νομίζω ότι τα επόμενα ονόματα θα, θα δώσουν ακόμα α, περισσότερο το στίγμα. Ε, η πρόθεσή μα είναι να κάνουμε ένα ψηφοδέλτιο πολυσυλλεκτικό, μαζικό, ε, το οποίο θα λειτουργήσει εκλογικά χρήσιμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σηματοδοτήσει και την πολιτική παρουσία του κόμματο και τη εκλογική αναμέτρηση όπου τις δίνουμε πολύ μεγάλο, μεγάλη σημασία και βεβαίως θα έχει και τις σηματοδοτήσεις της, των ανοιγμάτων. Τώρα, ε, κριτική νομίζω ότι κανένας μπορεί να κάνει. Δεν νομίζω ότι... Ε, δεν νομι... Η δικιά μου η γνώμη είναι ότι αν θέλουμε να αποφύγουμε την τοξικότητα του δημόσιου διαλόγου, γιατί υπάρχει πάρα πολύ και με την επίσκεψη Μοράλες, παρεμπιπτόντως άκουγα και την προηγούμενη συζήτηση που κάνατε, έρχεται ο πρόεδρος ενός... Ε, μιας δημοκρατίας είναι προφανέ ότι θα, την, θα, τον υποδεχτούμε. Θα όπω αρμόζει στου κανόνε εξωτερική πολιτική και διεθνών σχέσεων. Τώρα, οι, οι κριτικέ που γίνονται για το τι πολιτική ακολουθεί στο εσωτερικό τη χώρα του είναι μια ιδεολογική συζήτηση, η οποία προφανώ δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να το κάνουμε. Όχι, αλλά πολλοί είπαν ότι. Υπάρχει... Να, ο Τσίπρα θέλει να μα κάνει Βολιβία. Καλά. Ε, εντάξει, το Βολιβία είναι καινούργιο. Μέχρι τώρα είχαμε τη Βενεζουέλα ή την Κούβα. Εντάξει, νομίζω ότι, νομίζω ότι η τοξικότητα του, 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 δημόσιου διαλόγου πρέπει να αποφύγει αυτέ τι υπερβολέ. Νομίζω ότι υπάρχουν επίδικα σοβαρά. Μπορούμε εκεί να συγκρουστούμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Αλλά να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε πάντα στον στο, στο, στο πυρήνα, αν θέλετε, τη διαφωνία τη πολιτική και τη δημοκρατία. Και όχι να κατασκευάζουμε ε, θέματα, να το πω έτσι. Είπατε προηγουμένω ότι οι ευρωεκλογέ έχουν μεγάλη σημασία. Είναι δημοψηφισματικού χαρακτήρα η αναμέτρηση αυτή. Το κρίνει η κυβέρνηση. Ε, ε, όχι, η κυβέρνηση δεν κρίνει. Αλλά κρίνει όμω οπωσδήποτε έναν απολογισμό μια ε, περίοδου και βεβαίω δίνει και το πλαίσιο του πώ θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα. Είναι οι πρώτε εκλογέ που γίνονται μετά το 2015, το Σεπτέμβριο. Σε οποιαδήποτε μορφή, είτε τοπικέ, είτε αυτοδιοικητικέ, είτε εθνικέ, είτε ευρωεκλογέ. Υπάρχουν σοβαρά θέματα και στην Ελλάδα βεβαίω και στην Ευρώπη. Υπάρχουν, για πρώτη φορά νομίζω ότι οι ευρωεκλογέ και σε όλη την Ευρώπη θα αποκτήσουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Για την Ελλάδα και, ναι, για, την Ελλάδα, και για την Ελλάδα, ειδικά ναι. ε, έχουν πολύ μεγάλη σημασία διότι κατά κάποιο τρόπο θα προσδιορίσουν και το πλαίσιο ε, διαμόρφωση του κομματικού συστήματο και επιλογών. Καλά, που Θα χάσετε με 5-6-7 μονάδε. Μια μεγάλη διαφορά με την δημοκρατία, δεν θα κρίνει και το έργο τη κυβέρνηση. Δηλαδή είναι αποδοκιμασία και ε... τέτοια διαφορά. Εντάξει, θα, Αυτό είναι σχετικό. Θα το δούμε την ημέρα των εκλογών. Πο, είναι πιθανό να υπάρξει αποδοκιμασία, είναι πιθανό να υπάρξει επιδοκιμασία. Το τι είναι επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία θα το δούμε με βάση όλε τι παραμέτρου που θα έχουμε σήμερα. Εσύ είχε την απήξη στο μυαλό σα ε, για το τι είναι αποδοκιμασία και τι είναι επιδοκιμασία. Εμεί έχουμε σαν στόχο να κερδίσουμε τι ευρωεκλογέ. Η, η, η εκτίμησή μα είναι ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Mm. Είναι πάρα πολύ εφικτό. Ε, σίγουρα θα είναι μια αναμέτρηση πολιτικού χαρακτήρα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα θα τεθούν διλήμματα πολύ σοβαρά. Ε, θα έχει διαφορά από τι προηγούμενε ευρωεκλογέ, υπό την έννοια ότι θα υπάρχει χαμηλότερη διασπορά ψήφων μικρό... στου μικρότερου συνδυασμού και μικρότερη αποχή σε σχέση με τι παλιότερε εκλογέ. Επομένω, θα δούμε όλα τα δεδομένα και θα μπορούμε την ημέρα των εκλογών ή την επόμενη πράγματι να κάνουμε μία αποτίμηση. Η εκτίμησή μα είναι ότι θα είναι εκλογέ όμω πολιτικού χαρακτήρα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Και η εκτίμησή μα είναι επίση ότι ε, είναι πολύ πιθανόν να είμαστε και πρώτο κόμμα. Διαχειρήσιμη ήττα, τι είναι για εσά, κύριε Βερναδάκη. Κοιτάξτε, διαχειρήσιμη ήττα είναι μια μεγάλη συζήτηση, αν θέλουμε να είμαστε ουσιαστικοί. Γιατί αν μπορούμε να μιλήσουμε αυτό? και με αριθμού, ακόμα και. Ναι, καλύτερα. ναι, αυτό. Γιατί προφανώ όλοι περιμένουν να ακούσουν έναν αριθμό, α πούμε, τι θα πει διαχειρήσιμη ήττα ή τι θα πει μεγάλη νίκη. Ε, επειδή το εκλογικό σώμα έχει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία και όχι μόνο στην Ελλάδα, τρομακτικά μεγάλη ρευστότητα. Πραγματικά δεν είναι εύκολο να εντοπίσει, αν μιλά με όρου ήτα, τι είναι μεγάλο και τι είναι μικρό. Δηλαδή, μια διαφορά δύο μονάδων που κάποτε ήταν πολύ μεγάλη μεταξύ των παλιών δύο μεγάλων κομμάτων, ή ε, τρει μονάδε, σήμερα είναι μια σήμαντη διαφορά. Είναι σχεδόν ισοδυναμία. Γιατί, γιατί όχι για κανένα λόγο, αλλά διότι η ρευστότητα πια του εκλογικού σώματος είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη mm -hmm. και οι διακοιμάνσεις είναι τρομακτικές. Επομένως θα πρέπει να, 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 συνεκτιμήσουμε μια σειρά από παράγοντες για να μπορούμε να δούμε τι θα είναι νίκη πραγματική και τι θα είναι ήδη. Άρα είπα. άμα έρθει μια διαφορά με δύο με τρεις μονάδες, είναι ασύμαντη. ουσιαστικά εσείς θα το μετατρέψετε, θα το μεταφράσετε να το πω έτσι, θα το μεταφράσετε, ότι δεν ήρθε εκεί η καταστροφή. Να σας το πω αντίστροφα. Ναι, ε, εντάξει, να σας το πω αντίστροφα. Ε, τη στιγμή που η αξιωματική αντιπολίτευση έχει σηκώσει πάρα πάρα πολύ τον πύχη και θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές με 15, με 20, με 10, με 9, με 8 μονάδες, νομίζω η συμβουλή μου θα ήταν να είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί σε, τέτοιες, σε τέτοιου τύπου εκτιμήσεις, διότι τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, το απαντάω λίγο ανάποδα ναι, για να ναι, σα δείξω, θα αν φάει. θέλετε, και να το, και και το ύφο και το είδο τη ρευστότητα που Απολύτως. υπάρχει. Απολύτως. Να κάνουμε Απολύτως. την ίδια ερώτηση στον κ. Σταμάτη. Τι θα είναι νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, κ. Σταμάτη. Και με μία ψήφο διαφορά είναι νίκη για τη Νέα Δημοκρατία στι δύο